Και από τη Χριστίνα Σούζη, γεια σου Χριστίνα, πάμε στον Δημήτρη Δαμιανό, ο οποίος έχει να μας δώσει. Τι έχεις να μας δώσει, Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εκτός του ότι εδώ κρυώνουμε πολύ, ναι, έξω από τις φυλακές Κορυδαλού, το άμεσο νέο είναι ότι αποφυλακίστηκαν. Δεν σε ντύνουμε. Όχι, καλά είμαι. Μια χαρά. Έχω βάλει και ένα δερμάτινο αλλά Βαρουφάκης. Μια χαρά είμαι. Καταπληκτικά. Ωραία. Αποφυλακίστηκαν λοιπόν πριν από λίγη ώρα ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο αρχηγός Χρυσής Αυγής, καθώς και ο βουλευτής Πειραιά, ο κύριος Γιάννης Λαγός. Ναι. Μετά από απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, λόγω παρέλευσης του 18μήνου, λίγες μέρες πριν παρέλθει το 18μήνο, που θυμίζω είναι το ανώτατο όριο που επιτρέπει το Σύνταγμα για την προσωρινή κράτηση κάποιου μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή του. Κάτσε να ακούσουμε τι λέει ο Λαγός την ώρα που βγαίνει. Κάτσε να δούμε. Ναι, ναι, παρακαλώ. Ευχαριστούμε όλους τους αυγίτες που ήταν δίπλα μας και στο δικαστήριο αποδεικνύει η αυθότητά μας. Το πίσω αυτοκίνητο τι είναι. Ευχαριστώ. Ελεύθερο. Κάτω. Μάλιστα. Κάτω. Δημήτρη, ακούς. Αυτά είπε ο Γιάννης Λαγός. Ναι, ναι, βεβαίως σας ακούω. Αυτά είπε ο Γιάννης Λαγός. Έφυγε, όπως είδατε και εσείς, με αυτοκίνητο της ασφάλειας. Λίγη ώρα μετά, ένα τέταρτο μετά, έφυγε και ο αρχηγός Χρυσής Αυγής. Βασικά πάλι καλά. Ευτυχώς μας το είπες, διότι εμείς δεν καταλάβαμε ότι έφυγε με αυτοκίνητο της ασφάλειας. Εσείς του ρεπορτάζ θα καταλαβαίνετε αυτά. Μάλιστα. Να πω επίσης ότι ο κύριος Μιχαλολιάκος δεν σήκωσε το παράθυρό του για να πει κάτι. Ήταν κλειστό το παράθυρο, στο αυτοκίνητο ήταν μαζί και η κόρη του, η Ουρανία Μιχαλολιάκου. Μάλιστα. Να πω επίσης ότι τις επόμενες ημέρες το αναμενόμενο είναι να συμβεί το ίδιο και με τον κύριο Χρήστο Παπά. Και μία ερώτηση έχω για να φύγω κατευθείαν στο επόμενο θέμα. Στη Βουλή θα μπορούν να πηγαίνουνε? Ναι, βεβαίως. Στη Βουλή θα μπορούν να πηγαίνουν. Ο κύριος Μιχαλολιάκος είναι, θυμίζω, κλείσαμε, σε κατοίκον περιορισμό με άλλη συγγενική απόφαση. Ο οποίος όμως πιάνει απόφαση, Βουλή ή δεν πιάνει Βουλή? Στη Βουλή μπορεί να πηγαίνει. Όχι, ωραία, στη Βουλή μπορεί να πηγαίνει. Ναι. Ωραία. Βεβαίως. Για να χαρεί η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και